πειράζει, Darwin είμαστε, έτσι. Να κάνω μια ερώτηση. Καψούρδες έχουν σήμερα εδώ πέρα. Να χειροκροτήσουν πώς είναι καψούρδες, παρακαλώ. Μια χαρά είδατε και ακόμα καλύτερα ακούσατε, αφού πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνιση του Νίκου Κουρκούλη και της Κέλλη Κελεκίδου στο Darwin της Αυστραλίας. Ο Νίκος Κουρκούλης ανέβασε την Κέλλη στη σκηνή και οι ομογενείς βρέθηκαν για λίγο στα μπουζούκια. Δώσε μας ένα χωρί της ευλογίας. Ανανεωμένη, χαμογελαστή, με κέφυλες και δεν πέρασε ούτε μια μέρα από τότε που έφυγαν από τις ελληνικές πίστες, κατάφεραν να ξεσηκώσουν με τα λαϊκά τους τραγούδια τους ομογενείς, ενώ και οι ίδιοι φαίνεται να είναι πολύ χαρούμενοι με την ζωή τους εκεί. Πλάνα που βλέπετε είναι από τη συναυλία που έδωσε το Σάββατο ο Νίκος Κουρκούλης στο Darwin Entertainment Center, μια συναυλία που μύρισε Ελλάδα και που έβαλε τέλος σε όλο αυτό το μυστήριο που επικρατούσε με αφορμή την παραμονή του ιδίου αλλά και της συζύγου του στη μακρινή ήπειρο της Αυστραλίας, αφού επιτέλους τους είδαμε. This song is a lesson for the English to learn Sintaki. You know Sintaki? It's very famous, okay? All over the world, everybody knows that. Because it's not difficult, the words, it's very easy. You just say la, la, la. All right? Let's go, guys. Bye, we got la. Η πρόταση για να συμμετάσχει στη συναυλία έγινε στον Νίκο Κουρκούλη εδώ και καιρό, ενώ το τελευταίο τρίμηνο έκανε καθημερινές πρόβες με τους μουσικούς αλλά και τα 78 παιδιά από τους τοπικούς χορευτικούς συλλόγους που συμμετείχαν στη μουσική βραδιά. Ο κόσμος που βρέθηκε εκεί απόλαυσε σε τίποτε άλλο αυτή τη συναυλία, ενώ όπως λέγεται ο Νίκος Κουρκούλης και η οικογένειά του είναι ιδιαίτερα αγαπητοί στην παροικία του Darwin. Όσο για τα έσοδα της συναυλίας θα δοθούν για την ενίσχυση των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων.